Χριστούγεννα με εθαλομίχλη σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπου και να βγείτε, έχει πολύ πολύ κάπνα. Δεν μπορεί να μυρίσεις. Την ίδια ώρα, κατηγορηματικά όχι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Η θεραπεία του όμως δεν είναι να μειώσουμε την τιμή. Μείωση τιμή σημαίνει ότι ανοίγουμε πάλι παράθυρο σε λαθρεμπόριο και επίσης σημαίνει ότι επιδοτούμε τους πάντες ανεξαρτήτως εισοδήματος. Δηλαδή και αυτούς, για παράδειγμα, που θέλουν να θερμάνουν πισίνες. Κάτι που σημαίνει ότι όσο το κράτος θα αδυνατεί να πατάξει οριστικά το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, η θέρμανση θα αποτελεί πολυτέλεια για τους πολίτες που θα πρέπει να πληρώνουν πανάκριβα το δικαίωμα να ζεσταθούν. Ας κατεβάσουν το πετρέλαιο. Ας το πάνε κανονικά. Να μπορεί ο κόσμος να πάει να πάρει, ρε παιδί μου. Δύο μπετόνια, τρία μπετόνια, πέντε. Η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις μετρήσεις, πνίγεται στην εθαλομίχλη, με τα μικροσωματίδια να είναι αυξημένα μέχρι και 75% πάνω από τα κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιους σταθμούς οι μετρήσεις έδειξαν 218 μικρογραμμάρια με όριο τα 150. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, ήδη από χθες και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 72.000 δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη θα έχουν δωρεάν ρεύμα ώστε να θερμαίνονται χρησιμοποιώντας θερμοσυσσωρευτές, ηλεκτρικές θερμάστερες και κλιματιστικά αντί για το τζάκι. Εγώ δεν το σβήνω με τίποτα. Όχι θαλομίχλη, δεν πάει να κατέβει και το τζάκι μου θα ανάβει. Πάντα για να ζεσταίνω, μα δεν έχω άλλο τρόπο να σταθώ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, λόγω καιρικών συνθήκων για την αντιμετώπιση της εθαλομίχλης χρειάζονται αυξημένα αντανακλαστικά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα, καθώς είναι πόλεις όπου η συγκέντρωση μικροσωματιδίων βρίσκεται διαρκώς κοντά σε επίπεδο συναγερμού. Εάν ο Περιφερειάρχης με τις υπηρεσίες του αξιολογήσει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε επιβαρημένες μετεωρολογικές συνθήκες, έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη διάταξη, ναι, πριν το όριο των 150. Έτσι, οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου σε κάθε περιοχή θα γνωρίζουν ότι δεν θα χρεωθούν το ρεύμα που θα κάψουν μετά από ανακοίνωση που θα εκδώσει ο αρμόδιος Περιφερειάρχης. Μπορεί για τις επόμενες μέρες στην Αθήνα να μην υπάρχει πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για συγκέντρωση εθαλομίχλης. Υπάρχει όμως για τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Κοζάνη. Και εκεί οι αρχές θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Ένα πρόβλημα που το προκαλούμε οι ίδιοι με τα τζάκια μας. Και αν οι ίδιοι δεν τα σταματήσουμε, φυσικά δεν θα μπορέσει να λυθεί. Να πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο, ώστε ο κόσμος ο φτωχός να μπορεί να έχει θέρμανση. Στην απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αντέδρασαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Μέσω του κυρίου Στουρνάρα, η κυβέρνηση επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στον ελληνικό λαό, λέγοντάς του πως αδιαφορεί πλήρως αν δεν μπορεί να ζεσταθεί και φέτος. Το μήνυμα ήταν σαφές. Το πετρέλαιο και το ρεύμα θα παραμείνουν ακριβά και όποιος αντέξει. Κύριε Σαμαρά και κύριε Στουρνάρα, θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε για να σας ανατρέψουμε. Χαμένη στην εθαλομίχλη, η κυβέρνηση συνεχίζει την ανάλγητη πολιτική της με το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και παραδίδει τον εξαθλιωμένο ελληνικό λαό στο κρύο, βαθαίνοντας έτσι την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει την πατρίδα μας. Η εθαλομίχλη είναι έκφραση της ενεργειακής φτώχειας. Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για όλους τους πολίτες που κρυώνουν. Η άρση της εξίσωσης φόρων του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι πλέον απαραίτητη.